προβληματίζει την Ιερά Πέτρα το Σκαθάρι που εξολοθρεύει τα πεύκα της περιοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν αποξηρανθεί πάρα πολλά δέντρα στα δάση σε ορεινούς όγκους της Ιερά Πέτρας, τα οποία όμως φαίνεται ότι δεν μπόρεσαν να προστατευθούν από αυτό το σκαθάρι που αποτελεί την αιτία για την καταστροφή μεγάλου τμήματος πευκών και στα δάση της Βόρειας Ελλάδας. Πριν από 6 μήνες περίπου παρατηρήσαμε ότι κάποια δέντρα πεύκα κυρίως, άρχισαν να ξεραίνονται από την κορυφή προς τα κάτω. Στην αρχή ήταν διάσπαρτα, τώρα έχουν απλωθεί, υπάρχουν ολόκληρες συστάδες με 50-60 δέντρα που ξεραίνονται συνεχώς. Έχουμε το πρόβλημα και όσο πάει μεγαλώνει και ξύνεται. Ανησυχείτε, μην έχουμε μια γενικευμένη ξύρανση και χάσουμε τα δάση. Ναι, δυστυχώς ανησυχούμε. Οι αγρότες της Ιερά Πέτρας ισχυρίζονται ότι το σκαθάρι φωνιάς εμφανίστηκε στην αρχή του έτους και ξεκίνησε να κατατρώει τον φλοιό των νεαρών κυρίως πευκών, ξεραίνοντάς τα. Η ανησυχία είναι έκδηλη για τους ανθρώπους που μέχρι πρότινος έβλεπαν τα δάση της περιοχής τους πράσινα και γεμάτα ζωή. Κινούμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή και τις προηγούμενες μέρες ήμουνα σε ένα άλλο ορεινό όγκο πάνω από τους μύθους Ιερά Πέτρας. Στην περιοχή Μηνός και εκεί πέρα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες συστάδες με ξερά δέντρα, με ξερά πεύκα. Το δάσος είναι το πολυτιμότερο, ας πούμε, δεν υπάρχει για μας εδώ στο χωριό και γενικά βέβαια για όλους μας, αλλά για το χωριό τους Ανατολιώτες είναι ένα πολύτιμο, ας πούμε, στολίδι. Παράδειγμα είχε κάνει παλιά και τώρα το ξετάζουμε σαν κόρη οφθαλμού, ας πούμε, το... Προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε. Με αγωνία ζητούν οι πολίτες να λάβει πρωτοβουλίες η δασική υπηρεσία και να ερευνήσει για το επικίνδυνο σκαθάρι που έχει καταστρέψει δεκάδες δέντρα. Με την ελπίδα η τραγωδία να μην επεκταθεί ακόμα πιο πολύ, επιτρέποντας τους ιεραπετρίτες να απολαμβάνουν την πηγή οξυγόνου που έχουν στην περιοχή τους. Εξάλλου, οι πυρκαγιές των τελευταίων 30 ετών, όπως ισχυρίζονται οι πολίτες, αποτελούσαν ήδη μία σοβαρή επιβάρυνση για το περιβάλλον. Εύχομαι πολύ σύντομα να βρεθεί η αιτία από τους γεωπόνους και τους ειδικούς του δασαρχείου, ούτως ώστε να το αντιμετωπίσουμε σύντομα και να μην εξελιχθεί σε μια νέα πυρκαγιά. Πρέπει να κινηθεί άμεσα, ούτως ώστε να μην πάρει μεγάλη έκταση το πρόβλημα. Να μην προχωρήσει το κακό, γιατί τώρα είναι το καλοκαίρι και αυτό προχωράει τώρα την εποχή. Έχετε δει και στον ορεινόγκο της Θρυπτής ξερά πεύκα? Και εκεί, ναι. Και εκεί έχω δει. Το εν λόγω σκαθάρι είναι πολύ γνωστό ως σκαθάρι των πευκών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης όπου έχει κάνει την εμφάνισή του. Το χειμώνα βρίσκεται συνήθως σε ενάρκη, αλλά σταδιακά ξεκινά το καταστροφικό του έργο όταν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές.